και θα προσπαθήσω να επιταχύνω την όλη διαδικασία. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί και το πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγόρων και σε περιπτώσεις όπου εγείρεται θέμα για περαιτέρω διερεύνηση. Είμαι ικανοποιημένος από το έργο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τμήματος εποπτείας αυτού. Έχει ενισχυθεί με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και ευελπιστώ ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τελείσει όλες τις οδηγίες, πρακτικές και εφαρμογές καλής δικηγορίας δεν έχουν αποβληθούν τίποτε από τον εποπτικό ρόλο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Εκείνοι όμως που τυχόν διέπραξαν κάποια παραπτώματα, ασφαλέστατα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου και των κανονισμών. Πόσες περιπτώσεις θα τέθουν οι νομικοί προσωπικοί, δεν υπάρχουν κάποια. Περίπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο 15 υποθέσεις. Που αφορούν 15 δικηγορικά γραφεία. Και κάτι άλλο, κύριε Κυρίου, έχει ξαναπεί να απαντήσετε. Είχαμε κάποιε αναπτύξει σήμερα από συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίο θέλετε να πηγαίνετε στο βίντεο του Άτσαζη να κατασκοπήσει τον δικηγορικό σύμβολο. Όχι το δικηγορικό σύλλογο, πιθανότατα να απασχολήσει τα αρμόδια όργανα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που αφορούν ακριβώς αυτά τα οποία έχω προαναφέρει. Η σύστασή μου προς όλους τους εμπλεκόμενους δικηγόρους είναι να αποφεύγουν δηλώσεις όπως αυτές που έχω δει σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.